Στη φυλακή οδηγήθηκαν το μεσημέρι οι τέσσερις καταδικαστέντες πλέον για τη θανατηφόρα ληστεία στη Ζήρο το Φλεβάρι του 2019 με θύμα μια 88χρονη γυναίκα. Το δικαστήριο επέβαλε κάθειρξη ετών. Βέβαια, κάνω λόγο για. Και το κατηγορητήριο αφορούσε μία πράξη, η θανατηφόρα ληστεία, η οποία επισύρει ακόμα και ισόβια κάθειρξη. Επέβαλε λοιπόν κάθειρξη ετών στους κατηγορημένους και για τους οποίους κρίθηκε έφεση να μην έχει αναστέλλωση αδύναμη. Το δικαστήριο, που δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους κατηγορούμενους, επέβαλε στους μεν δύο πρώτους κάθειρξη 7 ετών, κρίνοντάς τους ένοχους για απλή συνέρχεια σε ληστεία, ενώ στους άλλους δύο επευλήθη ποινή 13 ετών για θανατηφόρα ληστεία. Θεωρώ ότι είναι μια απόφαση πραγματικά κοινωνικής σκοπιμότητας. Μπορώ να την αποκαλέσω έτσι. Υπενθυμίζεται πως υπάρχει και πέμπτος κατηγορούμενος, ο οποίος ωστόσο δεν κάθισε στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, καθώς δεν έχει συλληφθεί, ενώ φέρεται να έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Ήταν ένας από τους συγκατηγορούμενους, ο οποίος ποτέ δεν συλληφθεί. Αντιθέτως, την επομένη, αν θέλετε, της αξιόπινης πράξης, έδωσε παρόν στη χώρα μας, είχε τέτοια υποχρέωση και ακολούθως διέφυγε. Διέφυγε προς το εξωτερικό. Για εκείνον έχει εκδοθεί ένταλμα ευρωπαϊκής κράτηση σύλληψη. Για αυτόν ο οποίος και διαφεύγει δεν έχει εισαχθεί κατηγορία. Σήμερα το δικαστήριο δεν έγινε γι' αυτό. Ο θάνατος της άτυχης ηλικιωμένης, η οποία διέμενε μόνη της στο σπίτι της στη Ζήρο, προήλθε από εγκεφαλική αιμορραγία που επήλθε από τα τραύματα που υπέστη στο κεφάλι όταν αντιστάθηκε στους ληστές που εισέβαλαν στο σπίτι της. Είναι από την πουνιά που της δώσανε στο κεφάλι. Και εμένα μου το είπε που πήγα πρώτη και στους αστυνομικούς που ήρθαν μετά, στις ανακρίσεις, σε όλα. Την ώρα που πηγαίναν να τη δέσουν το στόμα, πρόλαβε, λέει, και του δάκασε το δαχτύλι, και ήταν και πεσίχαρη που πρόλαβε και του δάκασε το δαχτύλι και δεν του το άφηνε και της έδωσε μια μπουνιά στο κεφάλι για να του αφήσει το δάχτυλο. Οι δράστες, αφού αφαίρεσαν τα χρήματα της ηλικιωμένης, τη φήμωσαν και την έδεσαν χέρια και πόδια. Ωστόσο, λίγη ώρα μετά η ηλικιωμένη κατάφερε να απελευθερωθεί και να ενημερώσει τους συγγενείς και την αστυνομία. Που δεν βρήκανε τίποτα, πήγαν στην κρεβατοκάμερά της δίπλα μέσα από το διάδρομο. Άρχισαν και τις τραβούσαν τις κουβέρτες της και βλέπει, λέει, τρεις κουκουλοφόρους από πάνω της και τους λέγανε πού είναι τα λεφτά, πού είσαι τα λεφτά. Και τόσο λέει, εγώ δεν έχω λεφτά. Ποιοι είστε, ποιοι σκύλοι είστε, όπως μας τα έλεγε τώρα αυτή. Και λέει, δεν θα σου κάνουμε τίποτα αν μας πεις που είναι τα λεφτά. Λέει, εγώ ρε δεν έχω λεφτά. Λέει, έχεις, αν δεν μας τα δώσεις θα σας σκοτώσουμε. Και τόσο λέει, μετά άνοιξε την τουλάπα και στήστα σε δόνια από πίσω, είχε ένα πορτοφόλι. Μερικές μόνο ώρες πριν η αδικοχαμένη γιαγιά ξεψυχήσει, είχε προλάβει να δώσει στην αστυνομία στοιχεία για το προφίλ των κουκουλοφόρων που εισέβαλαν στο σπίτι της. Μάλιστα, είχε προλάβει να πει στους αστυνομικούς ότι δάγκωσε το δάχτυλο ενός εκ των δραστών, με αποτέλεσμα εκείνος να της καταφέρει το μοιραίο χτύπημα στο κεφάλι. Είπε ότι ήταν μικροκαμωμένοι, ότι ήταν λίδεροι, αλλά ότι είχαν πολύ δύναμη. Η γυναίκα διεκομίστη στο νοσοκομείο, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να αφήσει τελικά την τελευταία της πνοή σχεδόν 20 ώρες μετά τη ληστεία.